Καλησπέρα φίλες και φίλοι σε όλους. Αυτό το βιντεάκι που βλέπετε όσοι βλέπετε αυτή τη στιγμή αφορά όλους αυτούς που είναι λάτρεις, που τους ενδιαφέρει, που τους ελκύει οτιδήποτε συμβαίνει έξω από αυτό το πλανήτη. Ε, η εξωγήινη ζωή, τα άτια, τα UFO, τα UAP όπως τα λένε τώρα και όποια συνωμοσιολογία μπορεί να υπάρχει ό,τι μπορεί να κρύβεται οποιαδήποτε απόκρυψη από τις κυβερνήσεις. Εφόσον φίλες και φίλοι έχει κάσει είδηση από πρώην στέλεχος των Αμερικανικών Μυστικών Υπηρεσιών ότι η κυβέρνηση διαθέτει κάποια σκάφη τα οποία είναι άθικτα και είναι μη ανθρώπινης προέλευσης έχει γίνει σάλος στις ΗΠΑ από αυτές τις νέες δημόσιες αποκαλύψεις κάποιων Αμερικανών αξιωματούχων και αναζητούμε κάποια άκρη γύρω από αυτό το θέμα. Συγκεκριμένα, ένα πρώην στέλεχος των Αμερικανικών Μυστικών Υπηρεσιών με το όνομα David Gruz αποκάλυψε, έβγαλε στη δημοσιότητα στην ουσία πως η κυβέρνηση των ΗΠΑ έχει στην κατοχή της άθικτα και κάποια εν μέρει άθικτα σκάφη τα οποία δεν είναι ανθρώπινης προέλευσης. Ο David Γκρούς ήταν επικεφαλής της ανάλυσης ανεξήγητων ανώμαλων φαινομένων, UAP, σε υπηρεσία ε, του Υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ και ήταν ο ειδικό αρμόδιος ε, σε τέτοια ζητήματα. Πληροφορίες και στοιχεία σχετικά με αυτά τα σκάφη αποκρύπτονται λέει παράνομα από το κογκρέσο ε, μας λέγω γκρούς έτσι στο debrief προσθέτοντας ότι όταν παρέδωσε κάποιες πληροφορίες κάποια στοιχεία απόρριτα για τα οχήματα στο κογκρέσο υπέστη όπως λέει ο ίδιος αντίπινα από κυβερνητικούς αξιωματούχους έφυγε από την κυβέρνηση τον Απρίλιο μετά από 14 χρόνια, μόλις πριν δύο μήνες δηλαδή, μετά από 14 χρόνια καριέρας στις υπηρεσίες πληροφο πληροφοριών των ήπα. Ο Τζόναθαν Γκρέι, που είναι σημερινός αξιωματούχος των υπηρεσιών πληροφοριών των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, στο Εθνικό Κέντρο Πληροφοριών Αεροπορίας και Διαστήματος, επιβεβαίωσε την ύπαρξη εξωτικών υλικών μέσα σε εισαγωγικά στο debrief δηλαδή δεν ακυρώνει ότι έχει πει ο Γκρούς προσθέτοντας μάλιστα τα εξή. δεν είμαστε μόνοι λέει οι αποκαλύψεις έρχονται μετά από μια σειρά αξιόπιστων θεάσεων και αναφορών που αναζωπήρωσαν την προσοχή στα εξωγήινα σκάφη και ενδεχομένως τις επισκέψεις τα τελευταία χρόνια. Το 2021, μόλις πριν δύο χρόνια, το Πεντάγωνο δημοσίευσε μία έκθεση για τα UAP, είναι ο όρος που προτιμούν τώρα περισσότερο από τον όρο UFO, η οποία έκθεση βρήκε περισσότερες από 140 περιπτώσεις συναντήσεων που δεν μπορούσαν να εξηγηθούν. Η έκθεση αυτή ακολούθησε μια διαρροή στρατιωτικού υλικού που έδειχνε προφανώς κάποια γεγονότα ανεξήγητα ε, στους ουρανούς ενώ πιλότοι του πολεμικού ναυτικού τον Ήπα κατέθεσαν ότι είχαν συχνά συναντήσεις με παράξενα σκάφη στα ανοιχτά των Αμερικανικών ακτών. Σε συνέντευξή του τώρα στους δημοσιογράφους του Debrief, Leslie Keen, Keen και Ralph Blumenthal οι οποίοι είχαν προηγουμένως ε, αποκαλύψει την ύπαρξη ενός μυστικού προγράμματος του Πενταγώνου που ερευνούσε τα UFO Ο Γκρούς δήλωσε ότι η κυβέρνηση των ΙΠΑ και οι εργολάβοι του τομέα της άμυνας Ανακτούσαν θράβσματα μη ανθρώπινων σκαφών και σε ορισμένες περιπτώσεις ολόκληρα σκάφη Εδώ και αρκετά χρόνια, εδώ και δεκαετίες συγκεκριμένα Και λέει δεν μιλάμε για πεζές προελεύσεις ή ταυτότητες το υλικό περιλαμβάνει άθικτα και μερικώς άθικτα οχήματα όπως προανέφερα. Ο Γκρούς είπε στον Τιμπρίφ ότι η ανάλυση έδειξε ότι αυτό το υλικό είναι εξωτικής προέλευσης που σημαίνει μη ανθρώπινη νοημοσύνη, εξ, εξωγήνη ή άγνωστη τέλος πάντων προέλευση. Αυτή τώρα η εκτίμηση βασίζεται ε, στη μορφολογία αυτών σκαφών, αυτών οχημάτων και στις δοκιμές επιστήμη υλικών και στην κατοχή μοναδικών ατομικών διατάξεων και ραδιολογικών υπογραφών. Αυτό είπε ο, ο Gray, Ο ο οποίος σύμφωνα με τον Debrief αναλύει ανεξήγητα ανώμαλα φαινόμενα μέσα στο ΝΑΣΙΚ είπα λίγο πιο πριν ε, τι σημαίνει είναι το Εθνικό Κέντρο Πληροφοριών, πληροφοριών συγγνώμη, Αεροπορίας και διαστήματος και επιβεβαίωσε την αφήγηση του Γκρούς. Το φαινόμενο της μη ανθρώπινης νοημοσύνης λέει είναι πραγματικό, δεν είμαστε μόνοι. Αυτό το λέει ο Γκρέι. Οι ανακτήσεις αυτού του είδους δεν περιορίζονται στις Ηνωμένε Πολιτείε. Αυτό είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο και ωστόσο μια παγκόσμια λύση συνεχίζει να μας διαφεύγει. εδώ φίλες και φίλοι πολλοί μπορεί να ισχυριστούν σίγουρα και εγώ που όπως λέω πάντα πρέπει να κρατάμε μικρό και να τα διερευνούμε τα θέματα δεν μπορούμε να ξέρουμε αν αυτά τα άγνωση ταυτότητας υπτάμενα αντικείμενα σκάφη που βρίσκονται υποτίθεται εξωτικό εντό εισαγωγικών υλικό κατασκευασμένα αν ε, είναι ή υγιήνα μπορεί να είναι προέλευσης άσχετα αν δεν γοητεύει πολλούς αυτή η εξήγηση και μένα με γοητεύει το να υπάρχει κάτι εκεί πέρα έξω πάρα πολύ και το πιστεύω ακράδαντα ε, πρέπει όμως να αναφέρουμε και αυτή την άποψη, τη θεωρία την πιθανότητα να ισχύουν και ε, κάποια τέτοια πράγματα και μια τέτοια άποψη ότι μπορεί να είναι κάτι υγιεινής προέλευσης που θα το παρουσιάσουν όπως λένε ως μια παγκόσμια απειλή και έτσι θα πρέπει να ενωθεί όλος ο πλανήτης, όλες οι χώρες, όλες οι κυβερνήσεις υπό ένα σχέδιο για να αντιμετωπίσουν αυτή την απειλή από εκεί πέρα έξω που έρχεται. Και ποιος ξέρει τι θα βάλει το μυαλό τους πάνω σε αυτό. Λοιπόν, το debrief επίση μίλησε με αρκετού από τους του πρώην συναδέλφου του Γκρου, καθένα από του οποίους εγγύηθηκε για το χαρακτήρα του, λέει. Ο Καρλ Ινέλ, e. ένα απόστρατο συνταγματάρχη του στρατού, είπε ότι ο Γκρου ήταν υπεράνο πάσης υποψίας. Σε μια αξιολόγηση αποδόσεων του 2022 που είδε τον debrief, ο Γκρου περιγράφεται ω ένα αξιωματικό με την ισχυρότερη δυνατή ηθική πηξίδα ο Νίκ Πόπ, ο οποίος πέρασε τις αρχές της δεκαετίας του 1990 ερευνώντας UFO για το Βρετανικό Υπουργείο Άμυνα, είπε ότι η αφήγηση των Γκρούς και Γκρέι για εξωγήινο υλικό ήταν πάρα πολύ σημαντική. Δεν έφερε κάποια άλλη άποψη δηλαδή. Είναι άλλο πράγμα να υπάρχουν ιστορίες στα ιστολόγια συνωμοσία και άλλο να βγαίνουν μπροστά άνθρωποι εμπιστοσύνης. Αυτό είπε. Όταν αυτοί οι άνθρωποι κάνουν αυτές τις επίσημες καταγγελίες το κάνουν με την κατανόηση ότι εάν έχουν εν γνώση τους μια ψευδή δήλωση υπόκεινται σε ένα αρκετά βαρύ πρόστιμο ή ακόμα και φυλάκιση. Οι άνθρωποι λένε «Ω, οι άνθρωποι φτιάχνουν ιστορίες όλη την ώρα, αλλά νομίζω ότι είναι πολύ διαφορετικό να πηγαίνεις ενώπιον του Κογκρέσου και στον Γενικό Επιθεωρητή της Επιτροπής Πληροφοριών και να το κάνεις αυτό, διότι θα υπάρξουν συνέπειες αν αποδειχθεί ότι αυτό δεν είναι αλήθεια. Εκτός όπως είπαμε πιο πριν, αν δημιουργούν τις δικές τους αλήθειες εντό εισαγωγικών. Το debrief ανέφερε ότι η γνώση του Γκρούς για μια ανθρώπινα υλικά και οχήματα βασίστηκε σε εκτενή συνεντεύξεις με υψηλόβαθμους αξιωματούχους πληροφοριών είπε ότι είχε αναφέρει την ύπαρξη προγράμματος ανάκτηση υλικού UFO στο Κογκρέσο. Στο άρθρο του debrief ο ίδιος δεν λέει ότι έχει δει προσωπικά οχήματα εξωγήινων, ούτε λέει που μπορεί να αποθηκεύονται. Ζήτησε από τον debrief να αποκρύψει λεπτομέρειες για τα αντίπινα από κυβερνητικού αξιωματούχους λόγω της ενεξελίξης έρευνας. Δεν διευκρινίζει επίσης πως πιστεύει ότι η κυβέρνησή του αντέδρασε. Τον Ιούνιο το 2021 μια έκθεση από το γραφείο του Διευθυντή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών ανέφερε ότι από το 2004 πριν 19 χρόνια έως το 2021 υπήρξαν 144 συναντήσεις μεταξύ στρατιωτικών πιλότων και UAP 80 από τις οποίες καταγράφηκαν σε πάρα πολλούς αισθητήρε. Μόνο μία από αυτές τις 144 συναντήσεις μπορούσε να εξηγηθεί με υψηλή βεβαιότητα. Λέει ήταν ένα μεγάλο μπαλόνι που ξεφούσκωνε. Μετά το αυξημένο ενδιαφέρον του κοινού και ορισμένων Αμερικανών γερουσιαστών, το Πεντάγωνο ίδρυσε τον Ιούλιο του 2022, πριν ένα χρόνο, το Γραφείο Επίλυσης Ανομαλιών σε όλες τις περιοχές, επιφορτισμένο με την παρακολούθηση των UAP. Τον Δεκέμβριο του περασμένου έτους, το Γραφείο δήλωσε ότι είχε λάβει αρκετές εκατοντάδες νέες αναφορές αλλά καμία απόδειξη μέχρι στιγμής για εξωγήινη ζωή. Η δημοσίευση τέλος των ισχυρισμών των Γκρούς και Γκρέι έρχεται μετά από μια επιτροπή που η Αμερικανική Διαστημική Υπηρεσία NASA επιφορτισμένη με την έρευνα, με τη διερεύνηση κάποιων ανεξήγητων ανώμαλων φαινομένων δήλωσε ότι το στίγμα γύρω από την αναφορά συναντήσεων και η παρενόχληση όσων αναφέρουν συναντήσεις εμποδίζει το έργο της. Οι πιλότοι του πολεμικού ναυτικού, οι οποίοι το 2021 μοιράστηκαν τις εμπειρίες τους από τη συνάντηση ανεξήγητων αντικειμένων κατά τη διεξαγωγή στρατιωτικών πτήσεων, δήλωσαν ότι οι ίδιοι και άλλοι είχαν αποφασίσει να μην αναφέρουν τις συναντήσεις εσωτερικά, λόγω φόβων ότι αυτό θα μπορούσε να εμποδίσει τι άλλο την καριέρα τους. Φίλε και φίλοι, σίγουρα τα συμπεράσματα είναι δικά σας. Εσείς αποφασίζετε και πείτε στο σχόλιο ελεύθερα αν συμφωνείτε, αν πιστεύετε μάλλον ότι ισχύουν όλα αυτά ή αν είναι κάτι κατασκευασμένο από τις κυβερνήσεις για κάποιο απότερο σκοπό και λόγο. Λοιπόν, ελευθερία σκέψης προς το παρόν και λόγω όσο είναι δυνατόν. Γιατί δεν υπάρχει πλήρη ελευθερία πάνω σε αυτό. Λοιπόν, να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια.